Κυρία Ζερβού, παράγει σημαντικότατο έργο στην μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και το κάνει με φιλοτιμία και αυτό τη διακρίνει. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για οικονομία με τον κύριο Μιχάλη Χλέτσο, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, καθηγητής οικονομικής ανάλυσης. Κύριε Χλέτσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κύριε Χλέτσο, lockdown, η κυβέρνηση έχει αποκλείσει γενικευμένα lockdown, τα έχει αποκλείσει, αν και τα κρούσματα είναι πάρα πολλά σήμερα, νέο αρνητικό ρεκόρ, και εδώ στα Γιάννα τα κρούσματα είναι πολλά, σιγά σιγά το σύστημα πιέζεται, να δούμε αν τελικά θα το αποφύγουμε. Έχει ξαναπεί η κυβέρνηση ότι δεν θα γίνει γενικευμένο lockdown, έγινε τελικά, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, όμως οι οικονομικές συνέπειες ενός lockdown είναι πάρα πολλές και δεν ξέρω αν η ελληνική οικονομία μπορεί να τα αντέξει. Ρεαλιστικά, τι λέτε κύριε Χλέτσο? Νομίζω ότι έχουν δηλώσει και ήδη ότι η πιθανότητα στο το να γίνει ένα lockdown είναι σχεδόν πάρα πολύ μικρή, υπό την έννοια ότι η ελληνική οικονομία δεν αντέχει πλέον οικονομική δεσμευτική. Τα έχουμε ξανακούσει όμως αυτά και έγιναν lockdown. Να δούμε πώς θα μετακρούσουμε. Ναι, κύριε Χλέτσο. Επιπρόσθετα, ας μην ξεχνάμε ότι στη διάρκεια του lockdown υπάρχουν δύο διαφορετικές επιπτώσεις. Το ένα είναι ότι το εθνικό εισόδημα μειώνεται γιατί η δραστηριότητα μειώνεται. Απ' την άλλη, το κράτος αναγκάζεται να δαπανά περισσότερα χρήματα σε επιδόματα για να συντηρήσει αυτούς που δεν εργάζονται. Άρα το κακό είναι διπλό. Δηλαδή επιβαρύνονται τα δημόσια οικονομικά διότι χάνουν έσοδα αφού μειώνεται η οικονομική δραστηριότητα και αντίστοιχα αυξάνονται οι δαπάνες. Το κράτος προφανώς δανείζεται για να ανταπεξέλθει. Άρα από κάθε άποψη είναι καταστροφικό. Αν θα συμβεί ή όχι lockdown σε ένα βαθμό εξαρτάται από ποιες είναι οι πολιτικές που έχεις για να αντιμετωπίσεις την πανδημία. Αυτή τη στιγμή με πιθανότητα προφανώς να κάνω λάθος γιατί είναι προσωπική μου εκτίμηση, δεν φαίνεται ότι υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική. Είναι πολιτική του προχωράμε και βλέπουμε. Ακόμη και μετά από 1,5-2 χρόνια αυτή είναι η πρακτική λέτε. Μετά από 1,5 χρόνια πανδημίας έτσι προχωράμε. Εντάξει, υποτίθεται παραμένουν σε κάποια στοιχεία που προφανώς είναι σημαντικά ο εμβολιασμός κλπ. Τα στοιχεία από την άλλη δείχνουν ότι μέχρι στιγμής οι όποιες προσπάθειες έχουν κάνει έχουν αποτύχει, το γιατί τώρα είναι μια άλλη κουβέντα. Εξυπακούεται ότι πρέπει να βρεθούν άλλες πολιτικές όπου να μπορούμε να διαχειριστούμε την πανδημία ακόμα και με το σύστημα υγείας το οποίο αρχίζουν οι ΜΕΘ και πλέον γεμίζουν, επιβαρύνεται το σύστημα υγείας. Επιπρόσθετα, ας μην ξεχνάμε ότι το σύστημα υγείας εδώ και 2 χρόνια δεν επιτελούσε το ρόλο του. Στην ουσία ήταν ένα σύστημα υγείας μόνο για τον COVID. Αγνοούσε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα υπόλοιπα περιστατικά που είχαν σχέση με την υγεία. Έτσι δεν έχουμε μόνο τον COVID. Ως ένα βαθμό αυτό συνεχίζεται και σήμερα. Και επιπρόσθετα και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η περίθαλψη, η πρωτοβάθμια περίθαλψη σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν απούσα από τη διαχείριση του COVID. Δηλαδή τα νοσοκομεία αναγκαζόντουσαν να σηκώσουν το βάρος της διαχείρισης των περιστατικών, ακόμα και περιστατικά τα οποία δεν χρειαζόντουσαν νοσηλεία εκ των πραγμάτων που περνάγαν από το νοσοκομείο. Άρα τα πράγματα είναι αρκετά περίπλοκα. Προφανώς κάποιος αναρωτιέται γιατί μετά από 2 χρόνια περίπου δεν βρέθηκε ή δεν έγιναν κάποιες σημαντικές κινήσεις επίλυσης κάποιων θεμάτων, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Στρέψτε αν θέλετε λίγο την κάμερα του Skype περισσότερο προς το πρόσωπό σας. Πολύ ωραία κύριε Χλέτσο, για να βλέπουμε ολόκληρο το πρόσωπό σας. Το βασικό ζήτημα που συζητάμε συνέχεια μαζί και το οποίο θα συζητάμε και θα ξανασυζητάμε μέχρι να σταματήσει να υπάρχει, μακάρι να σταματήσει να υπάρχει σύντομα, αλλά δεν το βλέπω, είναι το ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο πλήττει όλους. Περισσότερο βέβαια τα χαμηλά εισοδήματα. Ο Σκυλακάκης, το έχουμε ξαναπεί, λέει ότι θα τελειώσει όλο αυτό τον Απρίλη. Δεν ξέρω πόσο ακριβής μπορεί να είναι μια πρόγνωση για κάτι τέτοιο. Τι λέτε κύριε Χλέτσο, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα? Στο πότε θα τελειώσει το θέμα της ακρίβειας έχουμε πει και σε άλλη συνάντηση μαζί σας ότι εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες που είναι οι δύο βασικοί παίκτες. Ο ένας παίκτης είναι η Ρωσία, κατά πόσο η Ρωσία θα τροφοδοτήσει με φυσικό αέριο την Ευρώπη και λοιπά, διότι υπάρχει μια περιορισμένη προσφορά, και αντίστοιχα
πόσο οι χώρες οι οποίες παράγουν πετρέλαιο θα αυξήσουν και αυτές την παραγωγή τους για να ισορροπηθεί, να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Υποτίθεται ότι αναφέρονται περίπου την άνοιξη ότι αυτό το πράγμα κάπως εξομαλυνθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση εξαρτάται αν αυτοί οι δύο βασικοί παίχτες εφαρμόσουν αυτά που λένε αυτή τη στιγμή στα λόγια, το οποίο μένει να το δούμε. Άρα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια πότε ακριβώς θα σταματήσει η ακρίβεια που έχει ξεκινήσει. Τώρα, θα δούμε και άλλη κλιμάκωση μέχρι τότε. Θα δούμε και περισσότερες αυξήσεις στην αγορά μέχρι τότε. Τι εκτίμηση γίνεται? Πιθανό ναι, γιατί και εδώ πάλι φαίνεται ότι απλά βλέπουμε ότι απλά παρακολουθούμε το φαινόμενο να εξελίσσεται. Ναι. Δηλαδή δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, έτσι μπορεί να κάνω λάθος, δεν διαφαίνεται να υπάρχει μια παρέμβαση ως το να γίνει μια προσπάθεια συγκράτησης ή ανακοπής των αυξήσεων που αρχίζουν και μπαίνουν στις τιμές όλων πλέον των αγαθών, των βασικών αγαθών. Πριν από κάποιο καιρό υπήρχε κεντρικός υπουργός της κυβέρνησης που έλεγε ότι οι αυξήσεις δεν θα υπάρχουν ή θα είναι απειροελάχιστες. Δυστυχώς τελικά οι αυξήσεις στα βασικά είδη, αυτά που ψάχνουν στο σούπερ μάρκετ, έτσι και όχι κάτι εξειδικευμένο, πλέον είναι εύλογο στον κάθε ένα από εμάς που πάει σούπερ μάρκετ ότι δεν είναι τόσο μικρές και προφανώς είναι από οποιοδήποτε αγαθό μέχρι όποιο αγαθό και αν κανείς ψάξει στο σούπερ μάρκετ. Το πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις είναι ότι υπάρχουν δύο, βασικά ένας τρόπος υπάρχει αν θέλει κανείς να τις περιορίσει, να περιορίσει το ΦΠΑ. Γιατί είναι λίγο αστείο να λέμε ευχολόγια του στυλ ότι κερδοσκοπία κλπ. Γιατί αυτά δεν ορίζονται και δεν ορίζονται. Έτσι. Και στο πλαίσιο μιας ελεύθερης αγοράς δεν μπορείς να εμποδίσεις τον επιχειρηματία να αυξήσει την τιμή του προϊόντος, έτσι. Ανταγωνισμό σημαίνει να πας στον ανταγωνιστή του, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε. Άρα αυτά περί κερδοσκοπίας και αυτά είναι σε ένα μεγάλο βαθμό είναι απλά κενά λόγια. Άρα ο βασικός λόγος για να μπορέσεις εσύ να βοηθήσεις τον κόσμο και να βοηθήσεις να συγκρατηθούν οι αυξήσεις των τιμών είναι να μειώσεις το ΦΠΑ, όπου μπορείς να το μειώσεις όσο γίνεται περισσότερο για την περίοδο αυτή. Γιατί το ΦΠΑ συμβάλλει στο κόστος και επειδή το ΦΠΑ είναι επί της τιμής, άρα όσο η τιμή αυξάνεται για τους εξωτερικούς αυτούς λόγους που αναφερόμαστε, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ΦΠΑ σε απόλυτο νούμερο, άρα τόσο μεγαλύτερη θα είναι η τιμή. Άρα είναι σημαντικό να μειώσεις το ΦΠΑ. Δυστυχώς η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει επιλέξει αυτή την πολιτική και στο κομμάτι της ενέργειας που είναι σημαντικό, δηλαδή στην τιμή του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου κλπ. Επιλέγει κάποιες επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις επιδόματα κλπ. Τα οποία μπαίνουν ένα ερωτηματικό αν όντως μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο... Η μείωση όμως, κύριε καθηγητή, η μείωση του ΦΠΑ δεν θα δημιουργήσει μια μεγάλη τρύπα στα δημοσιονομικά? Όχι κατά ανάγκη, γιατί να σας θυμίσω ότι πριν κάποια χρόνια, 2 ή 3 δεν θυμάμαι, υπήρξε η περίπτωση όπου αυξήθηκε το ΦΠΑ στο πετρέλαιο, αν θυμάμαι καλά, ελπίζοντας ότι θα πάρουν πολύ περισσότερο φόρο συνολικά, αλλά τελικά υπήρξε μία μείωση της ζήτησης που αυτό οδήγησε σε μείωση τελικά. Δεν είναι ανάλογα, μου λέτε αυτά. Μάλιστα. Σκεφτείτε λίγο ότι τα φορολογικά έσοδα είναι ο φόρος ανατιμή επί την ποσότητα που πουλάει κανείς. Αν η ποσότητα λοιπόν μειωθεί σημαντικά, τότε πιθανώς τα συνολικά έσοδα να μειωθούν. Άρα μπορεί κάποιος να κερδίσει περισσότερο αν μειώσει κάπως η τιμή του ΦΠΑ, αλλά διατηρήσει την ποσότητα που πουλείται σε υψηλά επίπεδα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χλέτσο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τα ψηφιακά τιμολόγια τώρα, κυρίες και κύριοι, δημιουργούν νέα εποχή για τις επιχειρήσεις. Ψηφιακός μετασχηματισμός με στόχο, βέβαια, τον